Καλώς ήρθατε στο Σκάσε και Κολύμπα! Θα φύγουνε, παιδί μου, οι άνθρωποι. Πώς ξεκινάς έτσι? Όχι, ε. Όχι, όχι, Στέλιο. Εντάξει, με διορθώνει η Φωτεινή Κορέ. Ο Στέλιος Ανατολίτης επιλέγει πάντα να ξεκινάει με τόσο ενθουσιασμό. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Τι περιμένεις ότι θα δούμε, δηλαδή, που θα είναι τόσο φοβερό και πάλι? Σήμερα? Ε, ναι. Σήμερα θα γίνει χαμός. Είσαι σίγουρος? Σήμερα θα γίνει χαμός, δεν φαντάζεσαι. Ξέρεις τι, μη λέω κι εγώ ψέματα, τα έχω δει, γίνεται πανικός το σημερινό επεισόδιο. Πανικός, παιδιά, εγωισμοί, ανταγωνισμοί, καυγάδες, συμφιλιώσεις, αγκαλιές. Αλλά πάμε να τα δούμε τώρα όλα. Πάμε. Παρουσιαστές, έλα, πού είστε? Στέλλα, πάνω, ου. Παιδιά, όχι, βλέπω κάποιον άλλον έρχεται. Ξέρω για να βάζω χέρια. Αλέξ, άστινα. Δούμε ποιος έχει ρωτήσει. Ξέρω για να το κλείνω, θα σπάω, ρε. Ευχαριστώ. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό γαλατικό χωριό. Ε, πες εσύ! Μα όχι, πες εσύ! Μα όχι, πες εσύ! Μα σε παρακαλώ! Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη μέρα του Σκάσε και Κολύμπα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η χθεσινή μας μέρα βρήκε νικήτρια την ομάδα των Dragons. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα της Χογός έχασε μία παίκτρια από τον τελικό της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Ανδρομάχη. Έχουμε και άλλες ημέρες μπροστά μας, μπορεί να γίνει ανατροπή. Το έπαθλο της εβδομάδας είναι ένα ταξίδι στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, για 5 ημέρες και 5 νύχτες. Πάμε κι εμείς. Τι? Πάμε κι εμείς. Τι? Τελείς. Στη Ρόδο. Πάμε. Πάμε. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Σκάσε και Κολύμπα. Εχθές η μέρα βρήκε την ομάδα του Αλέξανδρου να κερδίζει τα ζουζούνια. Αλέξανδρε, σήμερα τι περιμένεις? Πιστεύεις η ομάδα σου θα συνεχίσει όπως και χθες? Πώς το βλέπεις το θηρίο, θα το καταφέρετε? Κοίτα, πιστεύω ότι είναι και λίγο θέμα τύχης, οπότε δεν θέλω να βιαστώ να απαντήσω, γιατί μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό. Αλλά, όπως το βλέπω, δεν θα τα καταφέρει μαζί μας. Είμαστε αποφασισμένοι. Θα το βγάλετε νοκάουτ το θηρίο? Δεν ξέρω αν βγει νοκάουτ, αλλά μαζί μας δεν θα τα καταφέρει. Εγώ μου χάσατε να παίχτε χθες. Ναι. Τι πιστεύεις θα γίνει σήμερα? Σήμερα καταρχήν να πούμε ότι έχουμε ηρεμήσει όλοι κατά πάρα πολύ. Και νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα και να πω και συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί έχουμε μια αρμονική σχέση Κύπροι με τους Έλληνες εδώ. Θέλουμε όλοι να πάνε καλά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και έχουμε βέβαια μέρες. Θέλουμε όλοι να πηγαίνουμε καλά. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια πιο δροσερή μέρα. Πιο πολύ Σκάσε και Κολύμπα θα κάνουμε. Και κάποιοι καλό είναι που και που ξέρεις να σκάνε. Ας μας πει και Ανδρομάχη λοιπόν πώς είναι σήμερα. Εγώ μια χαρά είμαι, δεν έχω να πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα? Μια χαρά είναι τα πράγματα. Τέλεια, γιατί? Χαίρομαι. Και χθες καλά λοιπόν ήταν τα πράγματα, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα νομίζω. Κανένα βέβαια, τι. Πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι. Ρίξε το θηρίο. Το πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα παίζεται στην παλέστρα του θαλάσσιου πάρκου. Στόχος είναι να ρίξουμε όσες περισσότερες φορές μπορούμε το θηρίο. Και όλα αυτά μέσα σε 3 λεπτά. Το παιχνίδι λήγει στις 3 νίκες. Το θηρίο, Ιβάν, νομίζω θα τα βρει σκούρα με τους μαχητές μας. Αν και μέχρι τώρα βλέπω οι μαχητές μας ακόμα δεν έχουν ανέβει και πέφτουνε ομόνιτος. Έλα! Είμαι ο Θεράπων Κωνσταντίνου, ασχολούμαι με τον barbering και είμαι 23 χρονών. Χαρακτήρες που δεν μου αρέσουν είναι η δειλή,
υποκριτές και ψεύτες. Μέσα στην ομάδα λειτουργώ πάντα ομαδικά, ακούω γνώμης της ομάδας και μετά το εαυτό μου. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω σε διάφορους τόπους, μου αρέσει να ταξιδεύω παντού για να γνωρίζω πράγματα. Θα σε ταξιδέψει το θηρίο θεραπεία, θα σε πάει βόλτα. Θα γνωρίσεις το μένος του θηρίου. Τι πίνεις καλέ. Φωτεινή. Ναι. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο τους πόντους. Βεβαίως. Να πούμε ότι όταν καταφέρνουν οι παίκτες μας και ρίχνουν το θηρίο στη θάλασσα, παίρνουν 3 πόντους. Όταν το θηρίο τους ρίχνει στη θάλασσα, παίρνουν μείον 2 πόντους. Και όταν τον ρίχνουν πάνω στο τραμπολίνο, κερδίζουν 1 πόντο, όπως μόλις είδαμε. Παλέστρα. 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 Όχι τραμπολίνο. Αυτό μας μάρανε, η παλέστρα. Εδώ τα παιδιά χρησιμοποιούν την τακτική του κουρκουμπίνι. Ναι, προσπαθούν να κάνουν τον εαυτό τους ένα κομμάτι μαζί με το υπόλοιπο και να γίνουν όλοι ένα και να πέσουν στο νερό μαζί. Μήπως είναι σαν αυτά τα λουκανικοπιτάκια που έχουν γύρω-γύρω μπέικον. Αυτό. Αυτό. Ένα, μ' αρέσει που εγώ εφήβρα την τεχνική και εσύ. Παιδιά, όμως έχετε πάρει τώρα τη θέση της άλλης ομάδας στα συνθήματα και δεν λέτε και συνθήματα, δηλαδή γράψτε κανέναν. Απλά ξέρεις κάνουν θεραπεία και λένε τα ονόματα. Ναι, δεν είναι πολύ ευρηματική είναι η αλήθεια. Δεν είναι. Θες να τους βρούμε ένα σύνθημα. Να τους βρούμε ένα. Είμαστε οι Dragons, είμαστε καλοί. Στη θάλασσα θα πετάξουμε όχι τον θεραπή. Όχι τον θεραπή. Θα πάμε να θυμάστε. Πάμε! Φωτεινή, όχι. Πού είναι το Νόμπελ λογοτεχνίας μου, πού είναι! Ξέρεις τι λατρεύω, πλέον έχουμε κάμερα στο κεφάλι του Ιβάν και μπορούμε να βλέπουμε τα μούτρα του καθένα όταν τον πιάνει ο Ιβάν και τον σαβουριάζει, τον ρίχνει. Καημένα, παιδιά! Κοίτα τον, κοίτα τον! Τελείωσε ο αγώνας λοιπόν. Επεισοδιακός αγώνας με καλή τεχνική. Κατάφεραν να ρίξουν τον Ιβάν αρκετές φορές, αλλά μετά ο Ιβάν τους εκδικήθηκε και τους έριξε κι αυτός. Οπότε δεν πήρανε πάρα πολλούς πόντους. Αλλά τα παιδιά τα πήγανε καλά. Όταν ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τον Ιβάν, το θηρίο, λέω τώρα από μέσα μου θα φάμε ξύλο. Προσπαθούσαμε εγώ και η Νάταλη να βρούμε κάποια σενάρια να ανταπεξέλθουμε τέλος πάντων, γιατί δεν ξέραμε τι θα αντικρούσαμε απέναντί μας. Έτσι έβλεπα το θεραπή, χοροπήδαγε πάνω στο τραμπολίνο, πήγαινα κι εγώ γύρω-γύρω. Και ό,τι βγει. Μένουμε κέντρο. Προσπαθείτε. Η μια κοπέλα κρατά, ο άντρας πάει, ρίχνει κάτω προσπαθεί. Εντάξει. Η Νάταλη πήγαινε πολύ καλά. Έφτιανε πάνω του, κράταν τον. Δυσκολεύει τον έτσι. Αυτό έδιναμε το λάθος τώρα. Ότι πήγαινε ο θεραπής. Μπράβο. Και το άλλο είναι ότι πάει από τα πάνω. Όταν πάει από τα πάνω του, λέγονται αυτό είναι έμπειρος, ξέρει. Όπως έρχεσαι πάνω. Παίρνει τη δύναμή σου. Ακριβώς. Όχι, όχι. Αγωνιάκα σου και πε κάνει έτσι και πε κατά λάθος. Μου ξέφυγε. Τι πιστεύετε, το έχουμε, το έχουμε. Θα τους ρίξουμε, θα το κάνουμε το θηρίο νοκάουτ. Πιστεύω θα το ρίξουμε. Τώρα πόσες φορές θα το ρίξουμε, δεν ξέρω. Ό,τι μπορούμε. Νομίζω ότι αυτή η διάδα θα καταφέρει να φέρει το έπαθλο. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Ονομάζομαι Σίλια Βραχλιώτη, είμαι 24 ετών, είμαι φυσικοθεραπεύτρια, προπονήτρια κολύμβησης και ναυάγος Αυστρία. Θεωρώ ότι με βάση τον πεδαλτισμό που έκανα στην κολύμβηση που ήμουν μικρών αποστάσεων, ότι πιο πολύ δυνατή είμαι στην ταχύτητα. Το καλοκαίρι για μένα είναι ξεκούραση, μπάνια, καλοπέραση και ξενύχτια μέχρι την Ανατολή του Ηλίου. Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ακούω. Είδες τη στρατηγική των δύο ομάδων, έτσι. Μία είναι πάμε, φάτε, πιείτε το αίμα, πάρτε του τα μικρά κουνέλια που του δώσαμε χθες να φάει, ξέρεις όλο αυτό το πράγμα. Η άλλη είναι ζουζούνια. Η άλλη είναι ζουζούνια, ναι. Και επίσης είδες την αντίδραση του Ιβάν σε όλα αυτά. Έβαλε καπέλο, έβαλε λάδι, σου λέει ελάτε. Ούτε που με νοιάζει. Δεν θα κάνετε τίποτα. Τι έγινε, έπεσε μόνος του τώρα. Μη μας τους χαρίζεις τους πόντους, Ιβάν, τι είναι αυτά. Πάνω που είπα καλό λόγο για αυτόν. Λες να είμαι γουρσούζης. Κοίτα πώς τον τραβάνε, τι του κάνουν. Έλα. Κοίτα. Έλα, εντάξει, δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από κάθε σκέψη. Είναι λίγο, θα βάλω τα πόδια μου στο κεφάλι του. Μπράβο μας, έβγε. 1-0 Εψιλον, ύψιλον, γάμα, ευγε, μη πυρο, αλφα, βήτα, ο, μπράβο. Αυτό θα κάνεις, έτσι. Είναι συνθήματα. Έχει πιαστεί, λες, και κρατάει δέντρο, είναι, κοίτα. Όταν ανεβήκαμε πάνω στο ring και είδαμε το θηρίο, δεν είπαμε, καλώς την μπαλαρίνα. Εντάξει, είδαμε ότι είναι δυνατός, μειώδης,
Ήταν και λιμένος με λάδι, μαυρισμένος, ωραίος. Εντάξει, λέμε εδώ είναι τα δύσκολα τα πράγματα. Με τη συμβουλή μου στη Σίλια να του αποσπά την προσοχή, να του κλείνει τα μάτια και λοιπά, ό,τι είχε να κάνει σχέση με το κεφάλι, έκανα ένα μπάσιμο, όπως το λέμε στις πολεμικές τέχνες, μπήκα στα πόδια και τον έριξα μέσα στη θάλασσα και έτσι καταφέραμε και πήραμε τους πρώτους τρεις πόντους. Είμαι Μιχάλα Θεοδόρου, είμαι 23 ετών και είμαι μουσικός τραγουδίστρια. Τα λεφτά μου τα ξοδεύω φυσικά σε ταξίδια αλλά και ψώνια. Ο αγαπημένος μου προορισμός είναι η Σκωτία και το Εδιμβούργο, όπου εκεί πέρασα 4 χρόνια, υπέροχα 4 χρόνια, όπου σπούδαζα μουσική. Όταν παίζω σε μια ομάδα, πάντα με ενδιαφέρει ομαδικότητα και δεν είμαι εγωιστρία. Τα αγωνίσματα που πιστεύω ότι θα είμαι καλύτερη θα είναι αυτά που θα έχουν μέσα δύναμη και ισορροπία, γιατί στη ρατοχή δεν το έχουμε τίποτα. Για να δούμε πώς θα τα πάει με τη δύναμη και την ισορροπία. Πάμε να μιλάμε. Έλα. Μιχάλα μου. Πέφτει προς το παρόν. Αυτό δεν το λέμε ισορροπία, αλλά εντάξει. Εδώ βλέπουμε έτσι, προσπαθούν να στριμώξουν το θηρίο σε μια αγωνία. Για να τον εκτοπίσουν, θα τα καταφέρουν, λες. Είναι καλή στρατηγική, τα καταφέρουν. Η Μιχάλα πάλι κάτω είναι. Έπεσε μόνη της, αλλά έριξε και το θηρίο. Ήρεμα ρε παιδιά, ήρεμα. Δάγκωστον ακούστηκε. Ήταν δάγκωστον. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Παιδιά είναι και 100 κιλά έτσι, ο άνθρωπος είναι 100 συν. Και εμείς είμαστε 75 όλοι. Σκέφτεται. Να το δαγκώσει τώρα ή όχι. Ξανά στα πόδια. Ένας πάνω, ένας κάτω. Αυτή είναι πολύ κλασική τακτική μέχρι στιγμής. Είναι. Αλλά δουλεύει. Πάτον έφατο ζωντανό! Ακουράζεστον! Οδηγίες εδώ για να τον κουράσουν, να καταφέρουν ρε παιδί μου να τον ρίξουν κάτω λόγω κούρασης. Βέβαια το θηρίο νομίζω ότι απλά τους επιτρέπει να συμβούν όλα αυτά. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα. Κοίτα εδώ ξανά. Πως παλεύουν όλοι και το θηρίο απλά σε κάποια βάση λέει κουράστηκα, θα κάτσω. Με εντυπωσιάζουν αυτές οι εντολές της ομάδας των Dragons που λένε φάτον, δάγκωστον. Πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Τον φάγατε. Ακολουθήσαμε μια τακτική η οποία μας βοήθησε αρκετά και κάνουμε πάρα πολύ καλό team. Είχαμε πει από πριν ότι θα μιλούμε, θα συνεννοηθούμε, να τον κρατούμε και οι δύο να τον έχουμε αντιμέτωπο, ώστε να μην ξέρει ποιον να πάει πρώτα. Ούτως ώστε μόλις τον κρατήσει η Μιχαέλα να μπορέσω εγώ να τον ρίξω κάτω. Τώρα είναι η σειρά του Γιώργου και της Ανδρομάχης. Ονομάζομαι Ανδρομάχη Ξένου, είμαι 30 ετών και είμαι τραγουδίστρια. Είμαι ευαίσθητη, κυκλοθυμική και πεισματάρα. Τα αγωνίσματα αντοχής είναι αυτά που είναι πιο κοντά σε μένα, γιατί μου αρέσει να τρέχω. Έχω έρθει στο παιχνίδι για να προωθήσω τη δουλειά μου και γιατί είναι μια διαφορετική εμπειρία για μένα. Είμαι άτομο της ομάδας, αλλά εξαρτάται και από το ποια είναι η ομάδα. Στην ομάδα εδώ δεν ξέρω πώς θα τα πας, Ανδρομάχη μου, γιατί προς το παρόν τα πράγματα φαίνονται λίγο σκούρα. Και οι δύο κάτω είστε, το θηρίο γύρω-γύρω, ουφ, καλά. Έχουν και πάρα πολύ δύσκολο στόχο, έτσι, 9 πόντους. Α, και παίρνουν τους πρώτους τρεις. Εντάξει, τους το χάρισε το θηρίο τώρα αυτό. Λες. Ήταν χαριστικό, φουλ, φάνηκε. Λέει, τι αν τους κάνουν τους κακομύριδες, θα τα σπέσω. Όχι, αυτό όμως το κέρδισε. Αυτό ναι, οκ. Okay. Και αυτό. Σταμάτα να τους υπερασπίζεσαι. Δεν τους υπερασπίζομαι. Απλά. Τι σημαίνει. Έχουν μία τεχνική, ρε παιδί μου. Είναι απλά ξαπλωτή όλη την ώρα. Τι γίνεται με τους βαθμούς. Έλα. Ωραία, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο πολλά μονόποντα να ανεβαίνουν έτσι. Καλά, αυτό τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και πολύ πιστικό ανδρομάχημα, αλλά εντάξει. 2-0. Σε λίγο θα αρχίσουμε να βλέπετε το σέρι μονοπόντων. Μονοπόντι είναι λέξη πλέον. Είναι το μονόποντο και το δωδεκάποντο. Είναι σαν να μιλάς για τα κούνια. Ναι, αλλά το μονοπόντι, σαν να λέμε το χιλιομόδι. Το μονοπόντι είναι περιοχή κάπου στον Κορυδαλό. Σίγουρα ήταν ένα. Όχι τρομακτικό, αλλά γενικότερα φοβάσαι λίγο γιατί είναι πρωταθλητής αυτό που κάνει και ξέρει να το κάνει καλά. Αλλά έχοντας δει και τους προηγούμενους παίκτες, είχαμε κάποιες απόψεις γενικά πώς να το προσεγγίσουμε το θέμα. Οπότε πήγαμε λίγο θάρρος. Σήμερα φαίνεται ότι είναι μια διαφορετική ημέρα για την ομάδα. Πάμε πολύ καλά, πολύ δυνατά και θα αλλάξει το ηθικό μας. Επόμενοι παίκτες από την ομάδα των Dragons. Η Ελένη και ο Γιώργος. Fight.
όνομά μου είναι Ελένη Βρυπίδου, είμαι 29 ετών, είμαι personal trainer. Στη ζωή μου έχω συναντήσει αρκετούς ψεύτες και διπλοπρόσωπους ανθρώπους, γι' αυτό προσπαθώ να τους αποφεύγω πλέον. Τα λεφτά μου τα χαλάω τα πιο πολλά σε ταξίδια, σε ψώνια και σε προϊόντα περιποίησης για τον εαυτό μου. Το αγαπημένο μου νησί είναι η Μύκονος. Πάω συνέχεια, μπορώ να κάτσω και ένα μήνα και μετά ξεχνάω να επιστρέψω. Λοιπόν, δύο δυνατοί παίκτες από την μπλε ομάδα με ξεκάθαρη στρατηγική που δεν την καταλαβαίνω, αλλά είναι ξεκάθαρη. Η οπτική του Ιβάν μέσα από την κάμερα στο κεφάλι είναι κάπως σαν ένα κακό όνειρο αυτό που του συμβαίνει. Τους βλέπεις και εσύ, βλέπεις αυτές τις φάτσες να υδρώνουν και να είναι Χριστέ μου, γιατί ήρθα εδώ. Ακόμα λίγη δύναμη! Πολύ αργά κυλά αυτή η μονομαχία. Ναι, τι, γιατί σκάλωσαν. Οι Dragons έριξαν το θηρίο και πήραν τους πρώτους τρεις πόντους. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Και τι κάνει τη δουλειά μας τώρα, τι έγινε. Όπα, όπα. Έλα, έλα. Πάει πολύ αργά, πολύ αργά. Αντιστέκεται το θηρίο. Εντάξει. Πόσο πάμε. Με έπιες μια νύστα βλέποντάς το, ε. Ναι, είναι λίγο έτσι αργή μονομάχη. Δεν με ενθουσίασε. Και εμένα καθόλου. Δεν είχε ούτε δυνατές στιγμές. Πόσες φορές έπεσε, μία. Το replay είναι πιο γρήγορο από τη μονομαχία, ρε. Και είναι και σε αργή κίνηση. Είμαστε ικανοποιημένοι από τον αγώνα, γιατί παίζαμε ομαδικά. Εγώ τράβαγα από τα πόδια, ο Γιώργος έσπρωχνε από το στήθος. Κάναμε ένα πολύ καλό ομαδικό συνδυασμό. Και από τη στιγμή που το ρίξαμε δύο φορές μέσα, είμαστε νομίζω χάρη. Κάναμε καλή δουλειά. Σύμφωνα με τις αποδόσεις των άλλων παιχτών, θεωρούμε ότι είναι πολύ εφικτό να γίνει το 2-1. Επόμενοι παίκτες, ο Νίκος και η Χριστίνα. Με λένε Νίκο Καραζέρη, είμαι 37 ετών και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Όταν πηγαίνω στην παραλία, προτιμάω να φοράω αντιλιακό, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας από το λάδι. Όταν πηγαίνω διακοπές, προτιμάω να πάω σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, γιατί μου αρέσει να έχω τις ανέσεις και να ξεκουραστώ όπως θέλω. Συνήθως στην παραλία, όταν πηγαίνω, προτιμάω να φοράω μαγιό σορτσάκι. Να πούμε στον Νίκο ότι υπάρχουν και ετικέτες, δεν χρειάζεται να πιστεύεις στο δίκτυο προστασίας. Εγώ πιστεύω σε ένα θεό πατέρα παντοκράτορα. Και στο δίκτυο προστασίας. Πάντα, στο SPF. Διάβασε, αγόρι μου, ποιος είναι ο δείκτης. Μην πιστεύεις μόνο. Δηλαδή, ενημερώσου και λίγο. Θα πάθεις τίποτα μέσα στον ήλιο όλη μέρα. Κατά τα άλλα, το μάτς είναι πιο γρήγορο από το προηγούμενο. Ναι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν θα άντεχα παραπάνω. Μπράβο, έκθεση σκέφτομαι και γράφω. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Μπράβο, Φωτεινή. Τα λες πολύ καλά, Φωτεινή. Μπράβο. Ξέρεις τι, μερικές φορές απλά βάζω λέξεις στη σειρά. Δεν έχει σημασία ποιες είναι αυτές και γιατί. Don't we all. Για τον έχει, τον έχει, τον έχει, τον έχει, πιστεύω, τον έχει, τώρα τον έχει. Τώρα τον έχει. Τι χωχώ, τώρα τον έχει, όχι, όχι, σε λίγο, τώρα τον έχει. Έχω πόμπες. Έχω τον έχει πιάσει από το μαγιό του, είναι, έχει βάλει το κεφάλι του. Βλέπεις το κεφάλι, δεν χρειάζεται να πω. Είναι σαν μικρά παιδάκια που δεν θέλουν να σε αποχωριστούν, είσαι αγαπημένη τους θεία. Και σε πιάνουν από το πόδι και σε ακολουθούν παντού. Έχεις πολύ περίεργα νυψάκια. Το Χιούι, το Λιού και το Ντιούι. Ναι, μάλλον. Τι σε πιάνουν από το πόδι τα νυψάκια σου, αυτό μου λες τώρα. Έλα, παιδιά, το έχουμε νομίζω. Τώρα είναι το καθοριστικό. Λοιπόν, αν ρίξουν το θηρίο μέσα, θα πάρουν τρεις πόντους και θα ισοφαρίσουν την μπλε ομάδα. Λίγο, πάρα πολύ όμως. Δεν ξέρω αν θα συμβεί όμως αυτό. Δεν πρόλαβε. Δεν καταφέραν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα τα ζουζούνια. Τι να καταφέρουν. Κοιτούσαν το δίκτυο προστασίας, δεν ήταν συγκεντρωμένοι. Σου λέει τι έβαλα τώρα, 25-50, τι έβαλα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη συνεργασία μας, υπήρχε συνεννόηση. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη Χριστίνα, έδωσε το καλύτερο δυνατό της σε αυτό. Και χάσατε. Παρόλο που είχαμε μια καλή μάχη, δεν καταφέραμε να πάρουμε το πόντο για πολύ λίγο με την αντίπαλη ομάδα. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Είμαι ο Χάρης Χαραλάμπους. Είμαι 43 χρονών και έχω σχολή πολεμικών τεχνών. Στο παιχνίδι έχω έρθει γιατί μου αρέσουν τα αγωνίσματα πάρα πολύ, ειδικά τα αγωνίσματα που βρίσκονται στο νερό. Αν είναι να πάω διακοπές, σίγουρα θα μπω στη θάλασσα. Το βουνό δεν το πολύ συμπαθώ, μπορεί να πάω για βουνό έτσι 2-3 μέρες. Αν θα ξοδέψω λεφτά, θα ξοδέψω σε πράγματα gadget,
περισσότερο. Δεν θα σας βοηθήσουν τα gadget, παιδιά, ούτε τα συνθήματα. Τα οποία δεν είναι καν συνθήματα, είναι απλά τα ονόματά τους, έτσι. Τίποτα, ρε. Θα μπορούσατε, παιδιά, να κάνετε κάτι καλύτερο, έλεος. Κάνανε. Πετάξαν το θηρίο και πήραν 3 πόντους. Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Αλλά πίστευες ποτέ ότι θα έρθει η στιγμή που θα σου λείπουν τα συνθήματα της μπούκλας τρέσας και ντεκαπάζ? Αχ, όχι, αλλά τελικά μου λείπουν πάρα πολύ. Γιατί δεν, είναι, γιατί δεν έχουν λίγη πιο πολύ φαντασία αυτά τα παιδιά? Έχουν τα παιδιά που παίζουν όμως, γιατί δεν βλέπω πόντους. Έτσι έχουν πάει στο 8. Πάμε και ένα Κύπρος, ρε. Πάμε και ένα Κύπρος. 1, 2, 3. Κύπρος! Τα παιδιά από την Κύπρο, λοιπόν, κατά τα παιδιά από την Πάτρα, τα πήγαν σχετικά καλά σε αυτό το γύρο. 8 πόντι δεν είναι λίγο. Καθόλου λίγο δεν είναι. Εκεί πάνω ήταν κανονικό ring. Κανονικότατο. Αυτό στόχι είναι αθλητής σε αυτά τα αγωνίσματα. Εκείρος είναι καθαρός επαγγελματίας. Εγώ τι να πω, ότι προσπαθούσα. Μάχη κανονικότατη όμως, ε. Κανονικά, με πάθος επαγγελματικό. Τον είχαμε στριμώξει στη γωνία βασικά. Κράταγε από το πόδι η Ελένη. Έσπωσα από πάνω εγώ, είχε χάσει την ισορροπία του. Δεν είχε πέσει εντελώς. Και έρχεται και η Ελένη σπρώχνει μαζί μου στο τέλος. Και έφυγε μέσα. Με λένε Γιώργο Παντελή, είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτητής στην ΑΣΟΕ. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη επιλογή για διακοπές, απλά να είμαι κοντά στη θάλασσα και να χαλαρώνω. Προτιμώ κυρίως να κολυμπάω στη θάλασσα, ειδικά με μάσκα, γιατί μου αρέσει να βλέπω και το βυθό. Επειδή κυρίως μου αρέσει να κάνω βόλτες με το αμάξι, τα λεφτά μου κυρίως πάνε στις βενζίνες. Γενικότερα, ίσως είμαι κυρίως των ατομικών αθλημάτων, αλλά και ομαδικά δίνω τον καλύτερο μου αυτό για να νικήσουμε σαν ομάδα. Το Γιώργο Παντελή το συμπαθώ πάρα πολύ. Καλός είναι, καλός είναι. Τη γογό δεν ξέρω τι θα την κάνει που την έχει δίπλα του στην ίδια ομάδα αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι σκληρή η γογό. Τον τραβάει από τα χέρια βέβαια. Ναι, δεν τα πάει πολύ καλά. Άντε να δούμε. Επίσης... Τι έγινε ξαφνικά? Χάσανε και το πότο που πήρανε. Μαμά, Μανουλίτσα! Λοιπόν, έχει μείνει μόνο τη γογό. Και χορεύουν τώρα με τον Ιβάν και μπλούμε στη θάλασσα. Πώς δεν την πέταξε να το δέσμη? Ποιος θα πιάσει τη γογό, παντρεύεται επόμενος. Πάρτε την. Εγώ. Είναι τέλειο. Και είναι, παραμένει πάνω του, έτσι δεν τον αφήνει. Σου λέει, δεν θα με πνίξεις εσύ, θα με βγάλεις έξω. Γιώργο Παντελή, κάνε κάτι γιατί η γογό δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σε άκουσε. Βλέπουμε εδώ τα παιδιά, παλεύουν με όλες τις δυνάμεις που έχουν. Είναι κουρασμένα κι αυτά. Είναι κουρασμένο και το θηρίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έχετε γεύσει το σάλιο, ρε φίλη. Έλα, ρίξ' τον. Έλα, γόγο. Είναι στην άλλη άκρη του γηπέδου, εγώ. Κάτσε κάτω, αγγιόρμα. Τεράστια αποτυχία. Εγώ δεν έκανε περίπου τίποτα. Ο Γιώργος Παντελής κάτι κατάφερε, αλλά και πάλι. Εγώ βασικά με το που είδα το θηρίο, κατάλαβα τι θα επακολουθήσει. Επίσης ήταν πολύ ωραία, λαδωμένος, ξυρισμένος. Πιο καλά και από μένα. Κόντρα τα είχε πάρει όλα. Σταμάτα. Το θηρίο. Τι να σας πω, σε λάθος παιχνίδι έχω έρθει, παιδιά. Γιατί μας θα κάνετε αυτές τις εκπλήξεις? Μ' αρέσει το θηρίο. Fight. Θα σου κάνω μια μίμηση της γογούς. Θέλω να μου κάνεις, βεβαίως. Δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω, πρέπει να μιλάω στα μάτια. Δεν γίνεται, πρέπει να μιλάω στα μάτια. Ό,τι και να σημαίνει γύρω μου, πρέπει να πω κάτι. Το θηρίο μου άρεσε τόσο πάρα πολύ. Χριστέ μου, τι θα κάνω. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Εγώ έτσι την ακούω. Κοίτα εδώ τα παιδιά που παίζουν από τους Dragons. Έχουν καεί και λίγο από τον ήλιο, βλέπω. Παιδιά, αντιλιακό. Βλέπεις πώς παίρνουν πόντους. Με ευκολία. Αυτό ήθελα να πεις, ρε παιδί μου, αυτό, ότι είναι να χτίσεις πάνω σε αυτό. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να λέω ό,τι θες να λέω. Όχι να. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις εδώ πέρα, Στέλιο. Στέλιο. Δεν θέλω να σε πιέσω, συγγνώμη. Στέλιο, μας ακούνε. Συγγνώμη, δεν θέλω ποτέ να σε πιέσω. Άλλο εννοούσα. Παρεξήγησες. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Dragons. Εντάξει, αγαπάω πάλι. Πάλι. Πάλι, ναι, το ξεπέρασε. Με αγαπούσες προτού. Κάπου στη μέση χάθηκε. Και τώρα είναι ξανά εκεί. Ακριβώς ό,τι συνέβη και με αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Το παλέψαμε αρκετά. Προσπαθήσαμε να το ρίξουμε όσες περισσότερες φορές μπορούσαμε. Δώσαμε το καλύτερο μας, αυτό πιστεύω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Εντάξει, δεν ανησυχώ ότι μπορεί να χάσει η ομάδα με αυτό το παιχνίδι, διότι είναι ένα παιχνίδι. Πάντα χάνεις, πάντα κερδίσεις. Εμείς βγαίνουμε νικητές γιατί ζήσαμε την εμπειρία και περιμένουμε το επόμενο αγώνισμα.
Και στον πόλεμο μπορεί να χάσεις μια μάχη, αλλά δεν σημαίνει ότι χάνεις τον πόλεμο. Η παιδιά γύρισε από το παιχνίδι, τρελαμένη, υδρωμένη. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας. Ο Νικόλας και η Σίλια από την ομάδα των Ζουζουνιών ξεκινάνε, του πιάνουν εκεί χέρια, κάνουν πάρε. Και τον ρίχνουν και παίρνουν 3 πόντους. Και είναι πολύ κοντά στους 7, πήραν κι άλλον έναν. Πήραν κι άλλους 3 και παιδιά, τόσο εύκολα όμως. Ρίξαν τα γόρι μου, το ρίξαν τα γόρι μου. Ρίχτε τον, δεν πήρε τα γόρι μου, Ιβάν. Έλα. Με ποιους είναι εγώ, τι της έχει συμβεί εκεί πέρα. Είναι διχασμένη τώρα, δεν ξέρει ποιον ακολουθήσει. 11-7. Πω, σας έχουν εξεσκίσει, Dragons. Εξαιρετική βαθμολογία μέχρι στιγμής για τα ζουζούκια τώρα. Πού πας! Δεν παίζουμε μακριά γαϊδούρα. Κερδίσαμε! 3-2. Θα μπορούσαμε απλά σε αυτό το replay να δούμε την Γογό να κάνει βούρες τόσο πολύ που εκτοξεύεται και πετάγεται στο διάστημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε το πρωταγώνισμα της μέρας. Όπως είπα, θα μας ανεβάσει αυτό πολύ ψυχολογικά κυρίως, γιατί και με την ήττα που είχαμε χθες και με τις διαμάχες και όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, δεν έχουμε κάνει καλό ξεκίνημα αντικειμενικά. Οπότε πιστεύω ότι τους δείξαμε ότι και εμείς έχουμε δύναμη, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πάμε να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αρχίζουν τα ζουζούνια και παίρνουν εμπρός. Μην κοιτάς εκεί. Ούτε εδώ, μην κοιτάς εδώ. Πες μαζί μου ότι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε και θα δούμε και άλλα παιχνίδια. Α, είσαι χαζέψει τώρα εδώ, γίνεται χαμός, έτσι. Έτσι μου μιλάς τώρα, δεν θα είμαι σοβαρή όταν βλέπω αυτά τα πράγματα που βλέπω. Τα πλάνα. Έτσι έχουν πει να τα ονομάζουμε. Εξαιρετικά πλάνα. Πολύ ευχαριστούμε πλάνα. Πάρα πολύ, κύριε σκηνοθέτα, ε. Να είστε καλά, πλάνα. Ξέρω και εγώ να βάζω χέρια. Άφη! Αλέξ, άστινα! Ξέρω και εγώ να το κλείνω σε πίσια μου και να σα πάω, ρε. Το παιχνίδι μας λέγεται Κανό Everest και είναι μια διαδρομή με κανό από την παραλία στον τοίχο αναρρίχησης του Σκάση και Κολύμπα. Ο παίκτης πρέπει να ανεβεί στην κορυφή, να σηκώσει το χέρι και να πέσει στη θάλασσα. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις 5 νίκες παίρνει και το παιχνίδι. Πρώτοι μας παίκτες, ο Θεραπής από τους Dragons και ο Γιώργος από τα Ζουζούνια. Fight. Για άλλη μια φορά, συνθήματα χωρίς κανένα νόημα από τους Dragons. Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει 15 χερούλια στο Everest και πρέπει να πιάσουν και το 15ο και μετά να σηκώσουν το χέρι τους αν θέλουν να πάρουν την νίκη. Είσαι τόσο τυπικός, Στέλιο μου. Είμαι, γιατί ξέρω τι θα γίνει μετά. Είχαμε κάποια ατυχή συμβάντα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σήμερα ελπίζουμε οι παίκτες, άμα φτάσουν ποτέ στο Everest, Θεέ μου, γιατί κάνει τόσο πολλή ώρα. Γιατί έχει δυσκολέψει διαδρομή και πρέπει να πάνε γύρω από αυτό το μικρό φάρο εδώ πέρα και μετά να φτάσουν στο Everest. Γιατί ήταν πολύ εύκολο πριν, το κάνανε τόσο άνετα. Εντάξει, θες να πεις κάτι για το θεραπεία αυτή τη στιγμή. Όχι, θέλω να πω γενικά για τους παίκτες μας ότι δεν είναι καλύτερο στο κανό. Πάμε! Για να δούμε. Η ανάβαση κύρου ανάβασης. Θεραπεία ανάβασης. Όχι, εντάξει. Και πηδάει και κάνει μπόμπα στο τέλος. Μπράβο ρε παιχτούρα! Μπράβο ρε τσιπούρα! Μπράβο ρε ζαλούρα! Μπράβο ρε μανούρα! Μπράβο ρε χαρτούρα! Μπράβο ρε πατούρα! Νομίζεις φτάνει? Νομίζω αρκετά. Εντάξει. Εντάξει, η κούρσα δεν ήταν και τόσο καλή από ό,τι περίμενα. Περίμενα κάτι πιο καλύτερο από τον εαυτό μου. Εντάξει, σίγουρα οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθάνε σε αυτό το αγωνίσμα, γιατί υπάρχει αρκετός αέρας. Εντάξει, πρώτη φορά έχουμε επαφή με κανό, τέλος πάντων. Πάμε, Γιώργο! Το ξέρεις! Γιώργο! Ξεκινάει και ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει ξανάρθει σε επαφή με κανό. Δεν έχω ιδέα. Πάει μία δεξιά, μία αριστερά. Ρε, πρέπει να έχει ρεύματα εκεί στην αρχή, πρέπει να σκάνε τα κύματα. Είναι δύσκολο. Καλά, ας πούμε. Κοίτα τον τώρα πόσο γρήγορα πάει, σαν φουσκωτό είναι. Κοίτα τον, κοίτα τον. Σακαλάκι. Σιγά το Chris Kraft. Τι εδώ κάνει μπαντιλίκια να πούμε. Έλα λεβέντη μου, τσοκλά μου. Έλα Γιώργο. Γιώργο.
γρήγορος ο Γιώργος. Πολύ γρήγορος, πολύ γρήγορος. Μπράβο, γόρινα μου. Έλα! Και στην ανάβαση, πιο αργός, αλλά έχει χρόνο, γιατί τα πήγε καλά. Παιδιά, το έχει ο Γιώργος μας, το έχει ο Γιώργος. Ανεβαίνει σαν σαβρίτσα σε τοίχο και πέφτει αντίστοιχα σε σαβρίτσα σε τοίχο. Και τέλειος, αγόρι μου! Μπράβο, αγόρι μου! Έτσι όπως τα φωνάζω, εγώ δεν ξέρω αν μυρολογάει. Γιωργάκι μου! 1-0. Το παιδί μας τελείωσε, Γιωργάκι μου. Η κούρσα αυτή σε βρίσκει νικητή, άραγε. Είναι πολύ κακό έτσι. Δεν πειράζει, τη συμπαθούμε τη γωγό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δύσκολο για μένα η κοπηλασία, γιατί έχω ξανακάνει. Οπότε ήξερα πάνω κάτω πώς να το χειριστώ. Αν και είχε λίγο αεράκι, το οποίο μπορεί κάποιος του παίξει να τους δυσκολέψει λίγο. Για την αναρρίχηση πρέπει να ήταν λίγο πιο εύκολο, για να πω την αλήθεια. Δεν ήταν πολύ σταθερά τα σκαλοπατάκια. Αλλά έχοντας κάνει μια γρήγορη σχετικά κούρσα, ήμουν λίγο πιο άνετος στο να ανέβω και να τερματίσω. Έλα, 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 έλα. Από εδώ. Πού πάμε? Έλα. Ναι. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα. Όπα. Επόμενες παίκτρες, η Έλενα και η Σίλια. Κόρνα δεν είχε. Fight. Ήρθε τώρα. Την πήρες την κόρνα σου, άντε φαγώθηκες. Ναι. Πάμε ρε Έλενα, πάμε. Πάμε γερά, με τσαμπουκά. Ελένη! Έλενα, δεν τη λένε. Έλενα, Ελένη, όλα τα ίδια είναι. Δώσ' του. Κάνε κουπί. Δεν του δίνει πάρα πολύ, εντάξει. Μεταξύ μας είμαστε πάλι. Πάμε ρε, τελευταία των Μοϊκανών. Πάρε τη στροφή. Νιέλα. Ανοιχτά την πήραμε τη στροφή. Αρκετά ανοιχτά, φίλοι. Μόνο! Μπράβο, έλα! Έλα! Ούτα! Ούτα! Φλουπ! Πάμε! Έλα, μπράβο! Σιγά σιγά, ένα-ένα! Πάμε, μπράβο! Σιγά σιγά! Πάμε! Καλή, πολλά καλή, μπράβο! Πολύ καλή, Έλενα, ανεβαίνει. Έλα, μπράβο! Σαν αράχνη. Και μη φοβάσαι, πίδα, 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 μη φοβάσαι. Είναι ψηλά! Μπράβο, Ελένη! Μπράβο, Μωρία, αρρώστια! Το μωρή αρρώστια είναι κοπλιμέντο. Μπράβο, μωρή Λαρά. Μπράβο, μωρή ανεμοβλογιά. Η ανεμοβλογιά περνάει κιόλας, μια χαρά. Ναι, όντως. Μία φορά την παθαίνεις μόνο και μετά τέλος. Φωτεινή, ας μην. Να διαλέξουμε μια άλλη θεματική, πιστεύεις. Ναι, μάλλον, μάλλον. Απλά ναι. Άλλωστε. Εντάξει. Είμαι ευχαριστημένη, μπορούσα και λίγο καλύτερα, αλλά δεν με βοηθάει ο αέρας, έχει ρεύματα. Έπαιρνε το κανό το ρεύμα, προσπαθούσε, έκανα κουπί όσο μπορούσα. Ένα μικρό λαθάκι έκανα εκεί στη. Το ανέβασμα, αντί να βουτήξω κατευθείαν προς τα κάτω, κατέβηκα και τρία σκαλάκια, μπορεί να χάσα λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πιστεύω ότι κέρδισα. Επόμενη μας παίκτρια, η Σίλια από τα Ζουζούνια. Έλα Σίλια, κάσε, εγώ προσεύχομαι για σένα κοριτσάκι μου. Εγώ είμαι εδώ για σένα, να σου κάνω κανένα τηλεξεμάτιασμα. Σίλια, το έχεις κορίτσι μου, είσαι δυνατή. Δεν θα καταλάβω ποτέ τι κάνει εγώ, αλήθεια. Τους υποστηρίζει ή τους μυρολογάει. Πιστεύεις ότι είναι από αυτές τις γυναίκες που μπορείς να τις προσλάβεις κιόλας για να έρθουν στο σπίτι σου να κάνουν αυτή τη δουλειά? Ξέρω εγώ να πει, αχ, αχ, καλό μου σπίτι, αχ, κράτα καλή συντροφιά στα παιδιά. Αχ, καλή μου Σίλια, κάνει κουπί, δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά όμως κάνει λίγο κουπί. Ναι, δηλαδή προχώρα. Σιλιάκι! Σιλιάκι. Ωραίο. Σιλιάκι. Τι χρώμα έβλεπε στα νύχια σου, Σιλιάκι. Αλήθεια, αυτό είναι. Ναι, το έχεις. Πάμε, 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 δώσ' του. Καλά το έχει πάει. Σκάει και τη βούτα της τώρα, πάει να σκαρφαλώσει. Για να δούμε. Για να δούμε, ανεβαίνει. Λίγο πιο αργά από την Έλενα. Έλα, αρκετά πιο αργά από την Έλενα. Καλά. Έλα, πάμε. Πάμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Έλα. Από πού πιάνεσαι? Και ακούμπησε το νούμερο και όχι το χερούλι. Ξαναεύκα, πιάσε 15! Πρέπει να πιάσει 15, γρήγορα! Η Σίλια, από όσο φαινόταν, έκανε καλύτερο χρόνο από την Ελένη, αλλά δυστυχώς ακυρώθηκε γιατί δεν ακολούθησε σωστά τη διαδικασία. Οι παίκτες πρέπει να ανέβουν στο νούμερο 15 και να σηκώσουν το χέρι τους. Αλλιώς η κούρσα είναι άκυρη. Draw. Όπω, ρε, εντάξει, πραγματικά. Εσύ, άμα πας τώρα πάνω στον πανικό σου, ναι. Τα ακούμπησε το 15, δεν το
Νόμιζα κουμπάμε το καπέλι και πηδάμε. Παιδιά, αυτό δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται. Κοίτανε μπροστά. Όντως. Χαλαρώστε λίγο. Παιχνίδι είναι. Τώρα αυτό είναι ηρωνία, ρε παιδιά, και δεν έχετε αναχωρηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή έκανε τόσο φιλότιμες προσπάθειες να φτάσει. Μα έφτασε, ρε παιδιά, δεν έφτασε. Επόμενοι μας παίχτες, ο Χάρης Βόας από τους Dragons και από τα Ζουζούνια ο Νικόλας. Έλα, Ζουζουνάκι, πάμε λίγο. Δεν ξέρω γιατί κάνω αυτόν τον ήχο. Επηρεάστηκες από τα Ζουζούνια. Μάλλον. Κάτι έκανες και εσύ πριν και με επηρεάσεις. Έκανα το μελισσάκι. Πάμε ρε σώμα! Δεν πάμε πάρα πολύ, παιδιά μου. Έχει ρεύμα. Ας κουνηθούμε λίγο όμως. Μην είσαι κακιά. Αυτές τις δικαιολογίες για ρεύματα δεν τις δέχομαι. Γιατί εσύ ως μεγάλη κοπηλάτρια γενικά δεν καταλαβαίνεις από ρεύματα. Δεν είμαι εγώ μεγάλη κοπηλάτρια. Ηλικιακά ίσως. Νικόλα μου. Είσαι πιο μικρή από μένα, εντωμεταξύ δεν ξέρω. Απλά εννοούσα ότι για να διαγωνιστεί του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, ίσως πέρασαν λίγο τα χρόνια ενώ δεν είσαι 16. Εντάξει, τέλειο, οκ. Okay. Συγγνώμη, εννοούσα ότι δεν είσαι, ρε παιδί μου. Ωραία, συνέχισε να καταστρέψει τα όνειρά μου. Συνέχισε. Δεν ήθελα ποτέ. Γιατί σήμερα δεν κάνω εγώ επίθεση στα όνειρά σου. Δεν θα μπορούσα. Με μισείς γιατί είμαι τρομερή κοπηλάτρια. Οκ, εντάξει. Είναι σουρεάλ, το δέχομαι. Πίδα, μπράβο. Εξαιρετικά τα πήγε ο παίκτης μας όσο εσύ με προσέβαλες για τις κοπηλατικές μου ικανότητες. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Δηλαδή προσέβαλα εγώ εσένα, αυτός το άκουσε, θύμωσε και μετά πήρε μπρος. Ναι, και είπε θα σκαρφαλώσω τώρα πάρα πολύ γρήγορα. Που δεν έχει καμία σχέση με τις κοπηλατικές ικανότητες. Τι θέλεις? Τίποτα, σκάω. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω ότι τα πήγα καλύτερα από ό,τι περίμενα. Ίσως να έφταιξε το ότι καθυστέρησα στην αναρρίχηση, επειδή ανέβαινα ένα-ένα τα σκαλοπάτια και όχι ένα-δύο, για να μην χάσω χρόνο γλιστρώντας και πέφτοντας και να χρειαστεί να το ξανακάνω από την αρχή. Είδαμε το Χάρη να βάζει άμμο στα χέρια του, σαν να βάζει μαγνησία για να κρατάει καλύτερα το κουπί και ξεκινάει. Κάνει κουπί. Εξακολουθεί να κάνει κουπί. Κάνει κουπί αριστερά-δεξιά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ο παίκτης μας κάνει κουπί. Στρίβει με το κουπί. Αυτό που έχει στα χέρια είναι κουπί και συνεχίζει να το κουνάει από εδώ και από εκεί. Είναι κουπί και τώρα κάνει απλωτές. Με τα χέρια του, που του έδωσε ο Θεός. Σφίγγει τα δάχτυλά του γύρω από τις λαβές. Σκαρφαλώνει γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Πέφτει. Αυτά. Τι είναι? Τι θες? Τι να μου πεις? Τι? Σε κοροϊδέψα. Επόμενοι παίκτες, η Νάταλη και η Χριστίνα. Είμαι η Χριστίνα Ελευθερίου, είμαι 21 ετών. Ασχολούμαι με τη μουσική, παίζω πιάνο και παράλληλα κάνω και χορό και αθλητισμό. Το καλοκαίρι μου αρέσει να πηγαίνω παραλία, να κάθομαι στον ήλιο, να παίζω ρακέτες και το βράδυ να πηγαίνω στο πάρτι. Τα μαγιά που μου αρέσει να φοράω είναι τα ψηλόμεσα, τα μπικίνι ή Brazilian. Έλα, Χριστίνακη! Χριστίνακη, δώστο, δώστο! Ακούτε τι γωγό. Σαν να χτυπάει τυρί είναι η Χριστίνα. Έλα, Χριστίνα. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Έλα, μωρέ, είναι δύσκολη δουλειά. Κάνει κουπί. Χριστίνα! Δεν κάνουμε όλοι σε αυτή τη ζωή, Στέλιο μου. Αχ, αρχίσαμε πάλι τα φιλοσοφικά. Μπορούμε μία φορά να μην έχει κανένα βάθος η συζήτηση. Μα με ξέρεις, είμαι πολύ καλλιεργημένη. Συγγνώμη. Πώς σου ζήτησα κάτι τέτοιο. Πάμε, μωρέ, πιο γρήγορα, μπορείς. Το λες και ανακατεύεις μακαρόνια στην κατσαρόλα είναι. Εκεί, δώσε, δώσε. Πιάσε το ένα, το δύο, το τρία, τέσσερα, πάτα. Σταθερό το σώμα σου.
Την οδηγία εγώ, σταθερό το σώμα, σφιχτή η μέση, μέσα η κοιλιά, έξω τα πόδια, ζήτω η γλουτή και τέτοια. Έτσι πάμε! Το είπε στην πέρα. Μπράβο, κορίτσι μου, είσαι μια δύναμη. Άκουσε το διεκπεραιωτικό του. Μπράβο, είσαι δύναμη. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είσαι δύναμη. Mm-hmm. Είναι όμως δύναμη. Έκανε καλό χρόνο. Δύναμη είναι. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει η αντίπαλος. Η οποία θα είναι άραγε τόσο δύναμη όσο η Χριστίνα μας. Η κοπηλωσία μου φάνηκε λίγο δύσκολη στην αρχή μέχρι να βρω πώς να το κάνω και την ισορροπία και με τον αέρα, με το κύμα. Αλλά εντάξει, έφτασα μέχρι το τέλος. Για να δούμε. Πάμε, Νάταλη! Παιδιά, κοίτα να δεις που την είχαμε για γρήγορη την Νάταλη και δεν βγαίνει γρήγορη. Η Νάταλη δεν βγαίνει καθόλου γρήγορη παίκτρια τώρα. Νάταλη! Έχει ξεφύγει λίγο από την πορεία της. Θα πάρει τη στροφή, όλα θα πάνε καλά. Την ακολουθεί τον drone από πάνω. Πάμε, Μπορείς, έλα! Έλα. Περνάει ξυστά από το Everest. Πρέπει να πάρει τη στροφή. Έλα, καλό μου. Έλα. Πήδηξε λίγο μακριά. Ναι. Αλλά οκ, τα καταφέρνει, φτάνει γρήγορα. Έλα, Ναταλίστο! Έλχιστο! Δυνατή παίκτρια, ανεβαίνει γρήγορα. Πιάνει το 15ο και βουτάει. Είμαστε στο 2-1. Η Νάταλη έκανε το 1-38, οπότε οι Dragons πάνε στο 3-1. Μπράβο ρε Νάταλη, έλα! 1-3. Έχουν φύγει μπροστά στη βαθμολογία πλέον οι Dragons. Και παίζουμε ότι δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Οι μπλε ομάδες να τα πηγαίνουν καλύτερα από τις κόκκινες ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη γενίκευση τέλειο, γιατί είχαμε μόνο δύο ομάδες μπλε μέχρι τώρα. Δεν είναι γενίκευση, είναι ματιασμένη. Ξεκίνησα να κοπηλατώ έχοντας το δεξί χέρι πάνω, γιατί σκέφτηκα ότι το δεξί μου είναι το δυνατό μου, οπότε με το δεξί. Και στα 3-4 δευτερόλεπτα συνειδητοποιώ ότι δεν πάω με το δεξί. Αλλάζω αμέσως χέρι εκείνη την ώρα. Και το πήγα πολύ πιο εύκολα. Η στροφή με δυσκόλεψε γιατί είχε πολύ ρεύμα και έπρεπε να κοπηλατώ πιο πολύ από τη μία πλευρά. Ο αναρριχτικός στίχος τέλεια. Fight. Πάμε, Νικόλα! Πάμε, Νικόλα, φωνάζει κι εγώ. Δεν πάμε πουθενά, έχει κύμα. Έλα, γόρινα μου, έλα, γόρινα μου. Χαρούμενος ο Νικόλας ή ζορίζεται, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Είναι χαρούμενος που ζορίζεται, γιατί οι δυσκολίες αυτή τη ζωή σε κάνουν καλύτερο. Τώρα εσύ δείχνεις πόσο πνευματικός άνθρωπος είσαι. Με κόλλησες. Εντάξει, δεν μπορώ. Τόση ώρα μαζί σου, όλη μέρα σε ένα στούντιο, παθαίνω κι εγώ τα δικά μου. Σταμάτα να φωνάζεις, εγώ δεν θα συμβεί κάτι και που φωνάζεις. Πολύ λευκό χαμόγελο. Πάμε, ρε Νικολή. Πάμε, Νικολή, λίγο ακόμα. Έλα, βρε παλικάρι μου. Πάτε το πόδι, βρε παιδί μου. Έλα λίγο ακόμα. Έλα, καλά, θα νοιάσαμε. Έλα και πίδα. Έλα, παιδιά. Μαζί τον βγάλατε τον αγώνα. Ναι. Μπράβο. Θα το ξαναδούμε. Με αυτή τη φωνή, σε παρακαλώ, τα πάντα θέλω με αυτή τη φωνή πλέον. Θα τα λέω έτσι και θα γίνομαι πιο νέος όσο φτάνει στην κορυφή. Μπέντζαμιν Μπάτον. Κάπως έτσι. Ωραία, για πες λοιπόν. Μπέντζαμιν Νίκος. Η κούρσα μου ήταν αρκετά δυναμική. Κρίνεται το παιχνίδι πλέον. Είμαστε 3-1. Κατάφερα και μας το γύρισαν οι Dragons το παιχνίδι. Έβαλα τα δύνατα δυνατά, γιατί έπιασε λίγο κύμα στην έναρξή μου. Οπότε δυσκολεύτηκα λίγο στο κουπί. Νομίζω πως θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Θα δώσουμε τα δύνατα δυνατά. Έγινε και λάθος από τη Σίλια, που δεν κατάφερε να πιάσει το 15 και έπεσε νωρίς. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Σήμερα δεν θα τα παρατήσουμε. Ονομάζομαι Γιώργος Μίτας, είμαι 29 ετών και ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Ένα από τα ωραιότερα ταξίδια που έχω κάνει ήταν στη Μαλαισία. Μου αρέσουν πολύ τα εξωτικά μέρη και η Μαλαισία είναι ο απολύτως εξωτικός προορισμός. Πάντα παίζω πρώτα για τον εαυτό μου, αλλά όταν είσαι στην ομάδα πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτό και να μπεις μέσα στην ομάδα. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει κυρίως να κανονίζουμε φιλαράκια και να παίζουμε ποδοσφαίρο. Πάμε να δούμε λοιπόν τον ποδοσφαιριστή Γιώργο, να δούμε τι θα κάνει στην κοπηλασία. Πάμε, πάμε! Να το περιφαίνεται. Ναι, έχει κάτι μπρατσάρες, θα έλεγε κανείς. Κανείς. Όχι εσύ. Όχι κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος που θα έβλεπε αυτό το παιχνίδι και θα σχολίαζε. Ναι, έτσι. Είσαι καλλιεργημένη, δεν θα πεις ποτέ για μπρατσάρες. Μα βέβαια, όχι. Έτσι, ποτέ, βέβαια. Ποτέ.
Παίρνει τη στροφή. Συνεχίζει να κομπηλατεί μόνο τη μία μεριά. Είναι κάποιο είδους μυστήριο. Βάλε βρε μέσα το κουπί. Μην χτενίζει τη θάλασσα κι εσύ. Έλα. Έλα. Τα παρατάνε λίγο πιο μακριά. Κάθε φορά όλο και πιο μακριά για να κερδίσουν χρόνο. Άμα είναι πιο γρήγοροι στο κολύμπι. Πού πάει αυτός ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει να κοπηλατεί. Πιστεύεις ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν όλοι κοπηλατούσαμε? Μα δεν κοπηλατούμε όλοι έτσι αλλιώς αυτή τη ζωή. Τα λόγια σου. Εγώ σ' ακούω. Πώς ήταν ο προηγούμενος χρόνος? 2017. Αυτός ο χρόνος είναι 1-15. 2018. Και το σκορ γίνεται 4-1 υπέρ του Dragons. 1-4. Βλέπεις πόσο πολύ θέλουν οι Dragons στη νίκη? Είναι λίγο τρομακτικό. Ναι, κάπως την ποθούν ιδιαίτερα και αυτό εμένα με αγχώνει. Κάτι δεν πάει καλά. Εκεί φωνάζουν, στηρίζουν. Ναι, δεν το πιστεύω. Τι μου συμβαίνει, κερδίζουμε. Παιδιά, λίγο ηρεμία, έτσι. Τη στιγμή που ξεκίνησα να κομπηλατώ, είχε πάρα πολύ κύμα και δυσκόλευε το εγχείρημα μου. Αλλά προσπάθησα να είμαι συγκεντρωμένος. Έκανα δυνατές χεριές και τελικά έκανα καλό χρόνο. Επόμενη παίκτρια, η Μικαέλα από τους Dragons. 1, 2, 3. Μικαέλα! Δεν βοηθάτε. Πάμε! Η Μικαέλα σιγά σιγά πάει τη βόλτα της σαν γονδολιέρισα. Πηγαίνει και πηγαίνει, παρέα με τον drone. Πάμε Μικαέλα! Παίρνει τη στροφή, πολύ καλά παίρνει τη στροφή. Μικαέλα, έχεις ξανακάνει κουπί? Αν είσαι ξανακάνει, δεν ήταν ποτέ διαγωνιστικά βέβαια, έτσι ο χρόνος σου δεν είναι και ο καλύτερος. Αλλά εντάξει. Έχει χάρη όμως. Έχει. Πάμε! Για να δούμε την ανάβαση, που είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Στο 3! Βάλε ποδαράκια. Έλα, πάμε. Νερό. Έλα. Πάμε, ένα και... Έλα. Μπράβο, 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 πάμε! Οι Dragons δεν το πιστεύουν για άλλη μια φορά. Πολύ καλή, Μικαέλα, μπράβο. Εδώ οι καλύτερες στιγμές της Μιχαέλας, οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές. Είναι το κουπί, ξανά κουπί, κουπί. Ναι, αλλά ήταν μια καλή στροφή, εντάξει, αυτό ας της το δώσουμε. Εντάξει, οκ, okay, θα της το δώσουμε. Πιστεύω πως η κούρσα μου ήταν αρκετά εύκολη. Εντάξει, έχω ξανακάνει SUP και στέκοντας, απλά τώρα προτίμησα να κάθομαι λόγω του ότι είχε κύματα αρκετά. Αλλά πιστεύω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Παίκτρια είναι η Γωγό από τα Ζουζούνια. Αν ξεπεράσει το χρόνο της Μικαέλας, γίνεται το 4-2. Αν δεν μπορέσει να το ξεπεράσει, όπως καταλαβαίνετε, την νίκη μας την παίρνουν οι Dragons με 5-1. Πάμε λοιπόν να δούμε την κούρσα. Νομίζω θα το κάνει στα μούτρα. Η ταινία, όπως βλέπω, είναι thriller, πρέπει να είναι. Είναι thriller η ταινία. Ακούμε λίγο κάποιες ηρωνίες εδώ για τον Τρίφωνα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τη Γωγό, Αρεφάλου. Η Γωγό έχει ξεκινήσει τον αγώνα, γιατί εγώ τη βλέπω εκεί που ήταν. Η Γωγό δεν ξέρω με τι παλεύει αυτή τη στιγμή. Με τον εαυτό της, με τα κύματα. Μπήκε ο Αλέξανδρος μέσα να τη σώσει. Έχει πάει αλλού. Πάει από το πέμπτη. Κάτι τη συμβαίνει εκεί. Θα τη σπρώξει. Μάλλον. Αχ, θέλω και εμένα να μην πάνε βόλτα. Οι δύο ομάδες έχουν γίνει φίλοι. Αγκαλιάζονται. Λες να κρατήσει πολύ αυτό? Δεν θέλω να πω γιατί ξέρω. Σεβασμός, βοηθά ο ένας τη μία ομάδα την άλλη. Σαν το μικρό πουλάκι που βγήκε από τη φωλιά. Της πρόγει να μπει προς τα μέσα. Άντε πάμε. 1, 2, 3. Κύπρος! Βλέπουμε τώρα τον coach μας, τον Άλεξ, να βοηθάει τη Γωγό. Σπρώξε! Άλεξ, σπρώξε! Σπρώξε ρε Άλεξ! Σπρώξε ρε κουμπάρε! Άλεξ! Σπρώξε από κάτω! Γωγό, θα κάνεις τίποτα μονάχη ή όχι? Καλά, δεν μπορεί να μπει ο Βελλούς. Ανεβαίνει ο Αλέξανδρος για τη Γωγό. Γωγό, φύγε από κάτω! Ο coach τρελάθηκε. Τι συμβαίνει? Άκυρο ρε! Εγώ φεύγει. Παιδιά, κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται σε αυτό το αγώνισμα. Μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει? Παρουσιαστές, Στέλλα, πάνω. Κάποιος, βουτάνε όλοι τώρα. Δεν έχουμε κανόνες. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλληλεγγύη.
Αγάπη. Μπράβο, Σίλια, ωραία βουτιά. 5-1, κερδίζει η ομάδα των Dragons. Πάμε! Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, στο δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Η ομάδα των Dragons κέρδισε τα ζουζούνια και πήγε στο 1-1 στο γενικό σκορ της ημέρας. Σίλια, έκανες τον καλύτερο χρόνο σε όλες τις διαδρομές, αλλά αυτό το λάθος που έκανες στο τέλος που σκαρφάλωσες και δεν σήκωσες το χέρι σου, σου στήχησε τη νίκη. Ναι, δυστυχώς έγινε αυτό το άτυχο γεγονός. Δεν είχα καταλάβει καλά κάποια πράγματα, είχε γίνει μια παρεξήγηση γενικά. Με αποτέλεσμα να μας στοιχήσει τη νίκη, πλάζω μεμονωμένα και μπορεί να αλλάζει και το αποτέλεσμα, δεν το ξέρουμε αυτό. Γιώργο. Ναι. Γεια σου, Πάνος. Λοιπόν, είμαστε στο 1-1. Πάμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται «Σκάσε τα μπαλόνια». Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Θα σκάσουμε τα μπαλόνια και θα κάνουμε το 2-1. Έτσι απλά, δηλαδή θα κερδίσω, λες, θα κερδίσω. Η άλλη ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, πιστεύω όμως στις δυνάμεις μας και θεωρούμε ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Να σας υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο παιχνίδι πιάνετε για 2 πόντους, οπότε θα κάνετε το 3-1. Ωραία, το ίδιο είναι. Ας το κάνουμε λοιπόν. πάμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Σκάσε τα μπαλόνια! Το παιχνίδι μας παίζεται στην πισίνα του Σκάσε και Κολύμπα. Σκοτή πισίνα. Νικητής είναι αυτός που θα σκάσει πρώτος ή πρώτη τα μπαλόνια της ομάδας του. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις 5 νίκες παίρνει το παιχνίδι. Προσοχή! Οι όροι του παιχνιδιού είναι απλοί. Δεν χρησιμοποιούμε χέρια, αγκώνες και γόνατα. Οι πρώτες μας παίκτριες είναι η Γογό από τα Ζουζούνια και η Νάταλη από τους Dragons. Fight. Το όνομα μου είναι Νάταλη Κάτερ, είμαι 29 χρονών, είμαι χορογράφος, χορεύτρια. Μου αρέσει να ξοδεύω τα λεφτά μου στα παπούτσια, έχω τρέλα με τα παπούτσια, είτε αυτά είναι αθλητικά είτε τα κούνια και σε αναψυχή. Πρέπει να έχω πάνω από 50 αθλητικά και πάνω από 50 τα κούνια. Και κάθε εβδομάδα αγοράζω κι άλλα. Πλάνα, πλάνα φωτεινή, διάφορα πλάνα. Αλήφονται. Αριστούργημα της 7ης τέχνης έχει γίνει αυτή η εκπομπή. Συμφωνώ. Ξέρεις πολύ περισσότερα από τέχνη από μένα, αλλά συμφωνώ. Ξεκίνησε λοιπόν το «Σκάσε τον μπαλόνι», ένα παιχνίδι που είναι πολύ διασκεδαστικό και πάρα πολύ παιχνιδιάρικο και ο σκοπός του είναι να αποφορτήσει την ένταση της ημέρας. Φωτεινή, πώς το βλέπεις? Βλέπω ότι δεν έχουν καταφέρει σχεδόν τίποτα ακόμα οι παιχτριές μας. Α, κάτι έσκασαν εδώ. Τους φεύγουν συνέχεια. Κοιτάξτε, για να ξέρει και το κοινό, αλήφονται με λάδι, νερό, σαπούνι και μετά πέφτουν στην πισίνα που έχει ήδη νερό και σαπούνι και τα μπαλόνια είναι βρεγμένα. Είναι αδύνατο να κάτσουν πάνω. Βλέπουμε εδώ να προσπαθούν με το ντρόουν να απεικονίζει όλο το μεγαλείο της προσπάθειας. Φωτεινή, πες κάτι. Θέλω να μιλήσω για τα θαύματα αυτού του κόσμου. Εννοείς την τεχνική λήψης εικόνας και αναμετάδοσης σε τηλεοπτικό δέκτη. Αυτό ακριβώς. Τι μας έχει κάνει η τεχνολογία. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τι γογό είναι σίγουρα ένα θαύμα της 7ης τέχνης. Zero. Εντάξει, αυτός ο αγώνας δεν ήταν κάτι τρομερό. Μία απλή βόλτα στο σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου. Το πρώτο παιχνίδι με τα μπαλόνια, ήμουνα με την Κογό. Αρχίσαμε, σπάγαμε τα μπαλόνια. Δεν γύρισα καν δεξιά-αριστερά να δω που ήταν η Κογό. Απλά έψαχνα τα δικά μου μπαλόνια, τα οποία ήταν τα πράσινα. Τα έσπαγα, δεν ξέρω καν τι έκανε η Κογό, αν τα έσπαγε ή όχι. Απλά τα έσπασα και αφού τα έσπασα όλα και είδα ότι. ότι είχε πολλά ακόμα η Κογό. Εντάξει, χόρεψα και λίγο, περπάτησα. Επόμενοι παίκτες, ο Νατσάκος από τους Dragons. Και ο Νίκος από τα Ζουζούνια. Fight.
Ονομάζομαι Δελειολάνης Νικόλαος, είμαι 28 χρονών, δουλεύω ως προσωπικό ασφαλείας. Είμαι και προπονητής πολεμικών τεχνών. Οι χαρακτήρες που μου τη δίνουν είναι η κυκλοθυμική και η νευρική. Ο λόγος που ήρθα στο παιχνίδι είναι επειδή συνδυάζει διασκέδαση με αθλητισμό, οπότε είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Το είδος μαγιό που φοράω στην παραλία όταν πηγαίνω είναι σορτσάκι. Αν μου άρεσε μια κοπέλα στο παιχνίδι, πιθανότητα να τη το έδειχνα αργότερα. Συγγνώμη, αλλά το είδος του μαγιό που φοράω στην παραλία, παιδιά, πώς τους τρολάρετε έτσι, γιατί? Μα θέλουμε να μάθουμε τα γούστα τους. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι οι παίκτες απαγορεύεται να σκάσουν τον μπαλόνι με τους αγκώνες, με τα χέρια και με τα γόνατα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια για να φέρουν τον μπαλόνι εκεί που θέλουν, αλλά το μπλουτς, το μπαμ και το κρακ πρέπει να προκύψει με κάτι άλλο. Πολύ ωραία τα έκανε στα ηχητικά, Εφέ, μπράβο. Μη είμαι ειδικό σε αυτό άλλωστε. Μπούμ, κλατς και κρακ. Ακούγονται σαν αληθινές εκρήξεις. Έλα, Νίκο μου! Λοιπόν, ο Αλέξανδρος φαίνεται να το έχει βρει, ο Νίκος φαίνεται και αυτός να το έχει βρει. Και είναι καθαρά μια μάχη ενάντια στον χρόνο. Τώρα είναι σαν να κάνουν γλυκό έρωτα στο μπαλόνι. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Αλέξανδρος θα πάει πάρα πολύ καλά. Του φεύγει του Νίκου. Αλέξανδρος, του φεύγει και του Αλέξανδρου. Και τώρα έκανε τάκλιν, έτσι. Του έκανε τάκλιν ο Νίκος για να χάσει τον μπαλόν και να κερδίσει χρόνο, αλλά δεν νομίζω να τον σώσει αυτό. Ο Αλέξανδρος έχει βρει την τεχνική του. Ακόμα παλεύει με ένα μπαλόνι. Είναι περίεργο. Έλα, πάμε, πάμε, το έχουμε. Έλα, Αλέξανδρε, δώσ' του. Ωραίος. Dragons! Zero. Μολάκυρα τα κορμιά τους οι παίχτες μας πάνω στα μπαλόνια. Στο πρώτο παιχνίδι έχασα για λίγα μπαλόνια με τον Αλέξανδρο που έπαιξα. Ήταν πολύ δυναμικό στην αρχή, τουλάχιστον. Έχασα για λίγο, αλλά ενθάρρυνα την ομάδα μου να συνεχίσουμε δυνατά και να πάρουμε το παιχνίδι. 2-0 οι Dragons. Συνεχίζουμε με Ελένη και Ανδρομάχη. Η Στέλλα γιατί καθόταν έτσι μόνη της. Ποζάρει το κορίτσι. Και μια που είπες κορίτσι, βλέπουμε κορίτσια να αλήφονται. Πολύ ομοιόμορφο μαύρισμα η Έλενα. Έλα. Και ο αγώνας ξεκινά. Έλα, Ανδρομάκη! Ελένη! Η Ελένη προσπαθεί να τα φυλακίσει την κοιλιά και με τη δύναμη του βάρους της να τα σκάσει. Με τη δύναμη του φεγγαριού. Με τη δύναμη της αλήθειας. Τα πάει πολύ καλά. Η Ανδρομάχη μπουσουλάει, δεν την ενδιαφέρει καν. Σου λέει νερό με σαπούνι, εδώ είμαστε. Χρειαζόμουν και ένα μπανάκι τώρα να ανανεωθώ λίγο, να φρεσκαριστώ. Έτσι τόσες ώρες τον ήλιο. Φαίνεται ότι έχει βρει μια τεχνική η Ανδρομάχη εκεί. Τα σφινώνει ακριβώς κάτω από το στήθος. Αλλά βλέπω ότι... Α, απλωμένα χέρια. Το σκάσε. Νόμιζα ότι είδα πριν κάτι αγκώνες να μπαίνουν στο παιχνίδι, αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε. Ακούμπα τους την κοιλιά σου. Η Ανδρομάχη σέρνεται ως αν το φίδι. Η Έλενα κάτι κάνει λάθος, παίρνει τα πόδια της μακριά, ενώ μπορεί να σφίξει με την κοιλιά της και να σκάσει το μπαλόνι. Γιατί έχει μείνει τόσο πίσω? Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι η Ανδρομάχη περισσότερο βρήκε τον τρόπο να τα κρατήσει και να μην τις γλιστράνε. Η νίκη πάει στην Ανδρομάχη. Είπαμε δεν τα κρατάμε. Νομίζω ότι τα κρατούσε. Δεν τα κρατάμε. Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Θέλω τη γνώμη ολονών. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν το θεωρείτε κράτημα, αυτό εδώ. Η αντίπαλη ομάδα ισχυριζόταν ότι παίζαμε άδικα, γιατί έλεγαν ότι χρησιμοποιούμε τα χέρια μας. Αυτό δεν ισχύει, γιατί εμείς είχαμε τον εξής κανόνα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε χέρια και πόδια. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στην αρχή για να τοποθετήσουμε τον μπαλόνι και μετά να το σκάσουμε με κάποιο σημείο του σώματος. Εγώ λοιπόν τι έκανα, έβαζα τον μπαλόνι με τα χέρια μου και μετά έκανα σανίδα με το σώμα μου, έτσι ώστε να το σκάσω, ας πούμε, με την κοιλιά μου. Fight. Δύο γυμνασμένα αγόρια λύφονται με σαπούνι και λάδι και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς που γλιστράει και μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την πισίνα τους κάσε και κολυμπά. Ποιος τα φουσκώνει όλα αυτά τα μπαλόνια? Λες να φουσκώνουμε το στόμα κάποιος? Αυτό βοηθάει άμα έχεις πρόβλημα στα αυτιά. Αυτό και η τσίχλα. Για την τσίχλα ξέρω, για το να φουσκώσω μπαλόνι δεν το ήξερα. Ναι, είναι αλήθεια. Μάλιστα, κοίτα τι μαθαίνει κανείς, είσαι τόσο καλλιεργημένη. Το έχεις βρει το κόλπο, ηρέμησε. Οδηγίες από τον Αλέξανδρο, αλλά βλέπεις και εσύ ότι υπάρχει μια τεχνική εδώ λίγο προβληματική, έτσι? Εδώ το κράτησε.
Για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν παίζω άλλο. Φεύγω. Δεν βάζουμε χέρια καθόλου. Ελάτε λίγο το ελάτε. Να πεις και Νικόλα. Ναι, αλλά κοίτα να πεις χωρίς χέρια. Δεν μπορείς τρίξει. Μπανάνα, μπανάνα. Να είμαι χωρίς χέρια στην αρχή, ρε Κάλυψη. Και εσύ βάζεις χέρια και κύριο. Γιατί είναι άσχο. Δεν πέρα, εγώ δεν βάζω χέρια. Ξέρω για εγώ να βάζω χέρια. Δεν έχουμε βριώσει να πειράζει. Άφησα! Αλέξανδρε, Άστινα! Άστινα, τσάκο! Άστινα! Μας λέει μη βάζουμε χέρια! Το βάλανε κι αυτοί κι αυτό! Ελένη μου, Ελένη! Αυτό συζητάμε τώρα, περίμενε! Ηρέμησε λίγο, υπάρχουν βίντεο! Δεν ξέρω να πες το που! Μπορούμε να δούμε ποιος έχει χρησιμοποιήσει χέρια και ποιος όχι, ηρεμήστε! Όταν έπαιζα εγώ, στο αγώνισμα, οι συμπαίκτες μου είδαν ότι υπήρχε κάποια αδικία από την αντίπαλη ομάδα, γιατί έβαζαν τα χέρια. Ενώ η παραγωγή μας είπε με το σώμα. Στο παιχνίδι με τα μπαλόνια, το οποίο ήταν πραγματικά διασκεδαστικό για να γελάσουμε, χαβαλέ κτλ., να σπάσουμε τα μπαλόνια με το στήθος, με τον ποπό μας, με την κοιλιά, είχε γίνει εκεί ένα μικρό, μια μικρή τραγωδία. Εντάξει, η Ελένη τα πήρε λίγο, γιατί υπήρξαν κάποιες αδικίες από την άλλη πλευρά, από την άλλη ομάδα, από την αντίπαλη ομάδα. Δεν τις βρήκαμε άδικο το ότι ναι, υπήρξαν αδικίες, γιατί το είδαμε κι εμείς. Απλά ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, το χειρίζεται διαφορετικά. Η Έλενα εκνευρίστηκε. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ομάδα των Ζουζουνιών αποκλείεται από αυτό το γύρο γιατί χρησιμοποίησε χέρια. Έτσι λοιπόν τον πόντο το παίρνει η ομάδα των Dragons. Το παιχνίδι λήγει στους 5 πόντους και συνεχίζουμε με τους επόμενους παίκτες. 1. Επόμενες παίκτριες, η Μιχαέλα και η Σίλια. Αμηχανία. Fight. Φωτεινή, εντάσεις στο παιχνίδι. Εντάσεις στο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι όλα λύθηκαν. Θα δούμε αν λύθηκαν. Μπαίνουν στα παιχνίδια Μιχαέλα με Σίλια. Μιχαέλα, το σκασέ της έφυγε. Το μπαλόνι το έσκασε, η νέα μου ταινία. Κατά το ηνίφι το έσκασε. Ναι. Μην αγχώνεσαι, ακούμπα το και μετά. Μιχαέλα, ακούμπησε. Λοιπόν, η Σίλια φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Κάπως χρησιμοποιεί όλο της το σώμα. Οι Dragons δίνουν πολύ φωνή και πολύ ένταση στις οδηγίες τους. Πιστεύεις ότι βοηθούν όντως αυτές οι οδηγίες? Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει. Εγώ πάντως δεν θα άκουγα κανέναν, τα δικά μου θα έκανα. Τις από αυτές? Θα χάναμε σίγουρα. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι για, ξέρεις, να το πενευτώ, αλλά η δικιά μου η κοιλιά έχει έναν όγκο, ξέρεις, και δεν θα χωρούσε μπαλόνι εκεί πέρα. Δηλαδή ο μόνος κενός χώρος που έχω είναι μεταξύ στήθους και λαιμού. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κενό εκεί πέρα. Και δεν θα τα πήγαινες καλά, πιστεύεις, αυτό το άθλημα? Μοιάζω πολύ με μπαλόνι για να τα πάω καλά στο άθλημα. Τα συμμερίζομαι. Τέλος. Δεν το πιάσε. Κάνε μπαλόνι τώρα, ρε. Έτσι θα κάνουμε, ρε. Τώρα, ρε. Όταν ήρθε η Ελένη πάνω από το κεφάλι μου για να δει την κίνησή μου, το άμα το κάνω σωστά ή όχι, και όταν είδε, βασικά νόμισε ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό και άρχισε να φωνάζει με βρισιές πάνω από το κεφάλι μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Εκεί παθιάστηκα και κρεμίστηκα ακόμη πιο πολύ. Και επίτηδες που το έλεγε αυτό ότι δεν το κάνω σωστά, προσπαθούσα να της δείξω ότι το κάνω σωστά, να κοίτα, δεν το κάνω λάθος, αλλά δεν κάτσε να ασχοληθώ παραπάνω. Αφοσιώθηκα στο στόχο μου να σκάσω τα μπαλόνια και να πάρω την νίκη στην ομάδα μου. Ελένη. Είναι, εγώ που τη γνώρισα, είναι από τους πιο καλούς ανθρώπους που γνώρισα. Ένας από τους πιο καλούς, αλλά είναι και λίγο τρελή να το πω, εντάξει. Η Ελένη είναι δυναμικός χαρακτήρας και είναι και λίγο ευέξαπτη.
Αλλά από τη μια, όσο ευέξαπτη είναι, τόσο γρήγορα ηρεμά. Εντάξει, προσπαθήσα κι εγώ να την ηρεμήσω, να της πω ότι εντάξει, παιχνίδι, σε παιχνίδι είμαστε. Ήρθαμε να παίξουμε για πασαμά που λαλούμε στην Κύπρο. Ανδρομάχη μου, λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να μιλήσουμε, λίγο να τα βρούμε. Δεν υπάρχει σεβασμός από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, για να μην μαλώνουμε, την επόμενη φορά που ο επόμενος θα χρησιμοποιήσει αγκώνες, δεν θα το ξαναπάμε. Κατευθείαν θα αποκλείεται και θα παίρνει άλλη ομάδα τους πόντους. 2-3. Το σκορ μας βρίσκεται στο 3-2 και προηγούνται οι Dragons. Οι επόμενοι παίκτες είναι... ο Νικόλας και ο Γιώργος. Fight. Πολύ σκληρός ο Πάνος και πολύ ξεκάθαρος το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εμένα βρίσκεις... μου φάνηκε ειρηνευτής. Και από αυτό, αλλά με μια σκληράδα, ρε παιδί μου. Έλα, όχι. Με μια άγρια ομορφιά. Με μια... εντάξει, Φωτεινή, εντάξει, έχεις... είναι η ώρα που ξεφεύγεις τώρα, εντάξει. Αντί να δούμε εδώ τα αγόρια με τα μπράτσα και τους κοιλιακούς. Καλά τα πάνε τα αγόρια μας, δεν έχουν να πάρουν κάτι από εμάς. Ναι. Τους αφήσαμε εκεί πέρα, τους λέμε παίξτε και δεν τα κάνουν. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι εδώ είναι η άγρια ομορφιά. Αυτά βλέπεις και επηρεάζεσαι. Μη γελάς. Ποτέ. Μη γελάς. Φωνάζει εγώ πόσα έχει το παιδί μου, πόσα έχει. Δεν το μυρολογάει πάλι, πόσα έχει. Πόσα έχει. Το παλικάρι μας, 2 μέτρα αγόρι. Θα ακυρωθείς, μη βάζεις. Και νομίζω είναι πολύ κοντά τα ζουζούνια στο τέλος, ναι. Έγινε η ισοφάριση χωρίς πολλά σχόλια από τους Dragons. Για να δούμε τι θα δούμε. Στο δεύτερο παιχνίδι ήξερα τι πρέπει να κάνω, αφού το είχα παίξει άλλη μια φορά. Οπότε μπήκα αποφασισμένος και ξέροντας τι πρέπει να κάνω, το έκανα και νικήσαμε. Κάνοντας το 3-3. Αν δεν κάνω λάθος, μου έμειναν 2 μπαλόνια όταν ο αντίπαλος είχε τελειώσει. Εντάξει, το παιχνίδι αυτό είναι καθαρά θέμα τύχης με τα μπαλόνια. Εντάξει, τα παιδιά ήταν λίγο πιο τυχερά από εμάς. Όλα καλά. Επόμενες παίκτριες, η Ανδρομάχη και η Νάταλη. Fight. Η Ανδρομάχη είναι που της κάνανε πρώτα σιγά μου χωρίς να το ξέρει, έτσι. Χωρίς να ξέρει το άτομο, όχι χωρίς να ξέρει ότι της κάνουν πρώτα σιγά μου. Ναι, θα ήταν λίγο περίεργο να μας το λέει αυτό, Φωτεινή. Ευχαριστώ που με ρίχνεις τώρα και με θάβεις έτσι. Ενώ κορίτσια λύφονται με λάδι. Και σαπούνι και οτιδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δυναμικά η Ανδρομάχη. Της φεύγουν τα μπαλόνια δυναμικά. Έλα, Ανδρομάχη. Μπράβο, Ανδρομάχη. Πιστεύω ότι την έχουν κάτω από το μικροσκόπιο τώρα. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε, μπορεί να κάνει. Μπορεί να ανοίξει λίγο τα χέρια της παραπάνω, χάνει κάποια μπαλόνια. Μπράβο, παίζετε καλά. Ανδρομάχη, τι παπάνω. Οπ. Λοιπόν, υπάρχει τεχνική πλέον, είναι όλα ξεκάθαρα, όλα γίνονται με την κοιλιά εδώ και με την κοιλιά εκεί. Δεν βλέπω λόγο για καυγά ακόμα. Βλέπεις? Όχι, όχι, όλα πολύ καλά. Ωραία. Όλα όμορφα, όλα ήρεμα. Πάρα πολύ ωραία, έλα. Λοιπόν, νομίζω την ισοπαλία. 3 πράσινα βλέπω και ένα που έσκασε τώρα και 3 κόκκινα. Πότε πρόλαβες και τα είδες? Έχω κάνει τη μελέτη. Έχεις σχεδιάσει την πισίνα? Όχι, δεν εννοούσα αυτή τη μελέτη. Εννοούσα ότι σπίτι μου είχα το βίντεο πιο πριν και τα μέτρησα και τα θυμάμαι. Όχι. Δεν σε πείθω, Περίεργα μου τα λες. Εντάξει. Καθώς είναι και σημαίνει τα μπαλόνια, αποκλείεται. Δεν με έχεις ικανό. Όχι, για τέτοια παράνοια. Παιδιά, όχι. Με προσβάλλει. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι με αυτή που μου δώσατε εδώ πέρα. Αν και νομίζω ότι εσύ υποφέρεις περισσότερο από μένα. Με μένα δίπλα σου, αλλά τέλος πάντων. Πέφτει το βράδυ για ύπνο και σκέφτεται τα μπαλόνια. Πόσα μπαλόνια είχαν μείνει στην Ανδρομάχη? Σκέφτομαι ότι το τελευταίο μπαλόνι της Ανδρομάχης δεν είδαμε πως έσκασε. Να το. Έβαλε χέρι το τελευταίο. Τελευταίο χέρι. Μόνο χέρι το τελευταίο. 4-3 λοιπόν, προηγούνται τα ζουζούνια. Το μπαλόνι που έσκασε κανονικά, δεν χρησιμοποίησε χέρι. Τέλος. Μπορώ να μιλήσω? Όχ. Ναι, να τις ακοπές μας. Επειδή δεν μου άρεσε αδικία εμένα προσωπικά, γιατί είδα εκεί χέρι, είχε βάλει χέρι, το είχε μαγκώσει με το χέρι και είπατε ότι δεν βάζουμε χέρια. Νατσάκο, το έχω. Το έχουμε δει από 2 βίντεο. Μπορώ να το δω εγώ τώρα, μπορώ να το δω. Θέλω να μου φέρετε ένα βίντεο εδώ, σας παρακαλώ να το δω. Και οι 2 ομάδες έχουν πιάσει με το χέρι το μπαλόνι, όμως, αλλά τα βγάλανε τα χέρια και το σπάσανε με τη μέση.
Λοιπόν, συνεπώς ο Πότος πάει στην ομάδα του Ζουζουνιών. Το έχουμε δει στα βίντεο από δύο κάμερες. Πάμε λοιπόν. Δεν τελείωσε τίποτα. Συνεχίζουμε κανονικά. Ναι, αδικηθήκαμε και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Απλά, εντάξει, εγώ π.χ. σαν Νάταλη θα το έλεγα μία-δύο φορές. Αν δεν γινόταν κάτι, δεν θα σκάσω. Απλά είναι αυτό που σου λέω. Ο κάθε άνθρωπος χειρίζεται διαφορετικά την κάθε περίπτωση. Στο τέλος, έσκασα το τελευταίο μπαλόνι, αυτό που μας έδωσε και την νίκη δηλαδή εκείνη τη στιγμή, με το πλευρό. Εκεί δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη φασαρία, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν προβλέψει ότι μπορούμε να σκάσουμε ένα μπαλόνι με το λαιμό, ας πούμε, ή με το πλευρό ή με την πλάτη. Είχαν βρει το εύκολο με τον ποπό, με το στήθος ή την κοιλιά. Οπότε, επειδή εγώ, συγγνώμη, χρησιμοποίησα ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο όμως ήταν απόλυτα δίκαιο, δεν έκανα κάτι άδικο, εκνευρίστηκαν και δημιουργήθηκε μια φασαρία. 4, 3. Επόμενοι παίκτες, ο Αλέξανδρος και ο Νικόλας. Μα τι ντέρμπι είναι αυτό. Έχουμε πάει στο 4-3. Έχει την ευκαιρία ο Αλέξανδρος να κάνει το 4-4 και να μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ. Έχει πέσει ο ήλιος. Βλέπεις εδώ είναι στο γύρισμα ώρες ολόκληρες. Πες κάτι, μ' αφήνεις να μιλάω μόνο μου. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Μα δεν μου έχεις αφήσει κενό να μιλήσω. Συγγνώμη, πάρ' το λέσει. Ήθελα να πω ότι πεινάω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν σου αφήνω κενό να μιλήσεις. Μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος. Λοιπόν, βλέπουμε τους παίκτες μας εδώ οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να σκάνε τα μπαλόνια με το πολύ ωραίο του στήθος ο Αλέξανδρος το κάνει και μπράβο. Πολύ ωραίο στήθος και πολύ ωραία τατουάζ και πολύ ωραίος ο Αλέξανδρος γενικότερα. Το βλέπουμε φάτσες απελπισμένες. Έλα, μπράβο. Βλέπεις εδώ υπάρχει ένα ντέρμπι. Έχουν ξαναπαίξει μαζί, είδαμε το τάκλινγκ την προηγούμενη φορά. Υπάρχει ένα παρελθόν σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Μάλιστα. Πήγαινε να είσαι αισιόδοξη. Εγώ βλέπω 5 μπαλόνια του Αλέξανδρου και 2 του τέτοιου. Δελιολάνη. Ναι, αλλά δεν βλέπω ζαβολιές. Δεν βλέπω ζαβολιές, αλλά δεν βλέπω και μέλλον. Δηλαδή, το όχι, ο άνθρωπος τελείωσε αυτό ήταν. Κοίταξε, το σκάσε και τέλος. Έλα. Τον χάσανε τον πόντο. Και αγκαλιά συμφιλίωσης. Νικήτρια η ομάδα των Ζουζουνιών με 5-3. Το τελευταίο μας παιχνίδι, το σκάσε τον μπαλόνι, βρήκε την ομάδα της Γωγός να κερδίζει με 5-3 τους Dragons. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όμως είδαμε κάποιες αντιδράσεις από την αντίπαλη ομάδα. Παραδείγματος χάρη στη νίκη της Ανδρομάχης, ο Αλέξανδρος έφυγε από τις κερκίδες. Αλέξανδρος, πες μας κάτι για αυτή την αντίδραση. Σίγουρα ήταν λάθος αυτή η αντίδραση και ζητώ συγγνώμη και από την ομάδα μου που την άφησα πίσω και από τα παιδιά. Αλλά όταν βλέπω κάποιες αδικίες και δεν τις σταματάνε, λειτουργώ έτσι στη ζωή μου. Εσείς από την πλευρά σας είδατε αυτό, αλλά και η άλλη ομάδα από την πλευρά της είδε και εκείνη το ίδιο. Και εμείς ήμασταν ελαστικοί γιατί και οι δύο ομάδες το κάνατε αυτό. Χρησιμοποιούσατε λίγο χέρια, λίγο αγκώνες. Ήμασταν και εμείς πιο ελαστικοί μέχρι που το παιχνίδι πήρε άλλη τροπή και αρχίσαν τα νεύρα και όλα αυτά. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να κοιτάξουμε τα βιντεάκια. Ελένη, σε κάποια φάση, δεν ξέρω τώρα που έχεις ηρεμήσει λίγο, πώς το βλέπεις, πώς νιώθεις. Μα δεν είμαι άγριος σαν άνθρωπος. Εντάξει, ήταν μια αντίδραση λόγω αδικίας. Τελείωσε, τα βρήκαμε με τη Σίλια. Ζήτησα συγγνώμη, αντίδρασα λάθος. Ήταν εκεί στην ένταση του παιχνιδιού και όλα καλά. Ζουζουνάκια μας γλυκά, μπορεί να είδαμε την ομάδα των Dragons πολύ ανταγωνιστική και οξύθυμη, αλλά και εσείς από την πλευρά σας δεν ήσασταν και αρνάκια. Και εσύ, Σίλια, σε είδα και εσύ λίγο αρπάχτηκες. Υπήρχαν πολύ έντονες λογομαχίες, εντάσεις. Υπόθηκαν σκληρά λόγια μεταξύ των ομάδων. Γιατί τόση ένταση? Είναι ένα παιχνίδι ψυχαγωγικό, ήρθαμε για να διασκεδάσουμε. Πού να ήσασταν και ανταγωνιστικοί δηλαδή? Είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι, εντάξει. Εντάξει, ήταν η ένταση, όλο αυτό, όλη η κούραση και όλας βγαίνει. Οπότε βγαίνουν κάποια συναισθήματα, κάποιες αντιδράσεις που δεν μπορείς να ελέγξεις εύκολα. Μετά όμως που λίγο ηρεμήσαμε και εγώ και η Ελένη, τα ξεκαθαρίσαμε και όλα οκ. Απλά εκείνη τη στιγμή και εγώ αντιδράσα. Δηλαδή ήρθα στα όρια μου, τα οποία τα ξεπέρασα βασικά για να αντιδράσω έτσι, γιατί γενικά δεν αντιδρώ εύκολα.
Οπότε εντάξει, τέλος καλό, αλλά καλά. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Να σου πω κάτι, αγάπη μου. Από πίσω βρίζουν και το Βασιλιά. Τι αγχώνεις άμα σε έβρισε, τουλάχιστον εκείνη σε έβρισε και μπροστά σου. Δεν την έβρισα. Δεν μπορώ να πω αυτό που είπα. Για να σας πω κάτι. Για να μην το κάνουμε πολύ τώρα το θέμα. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι ανταγωνιστική, απέναντι με εσάς, με έχετε κάνει από καλοκάγαθο πάνθυρα να έχω γίνει λιοντάρι και να θέλω να σας φάω. Ειλικρινά σας βλέπω. Καλό. Δεν σας αντέχω άλλο. Βγάλαμε μια πλευρά του εαυτού σου προς τα έξω. Είναι καλό. Είδες τι μου κάνατε. Πότε πρέπει μας γνωστά χάρη. Αυτή η μάχη να μην έχει τελειώσει. Βλέπω να υποβόσκει ακόμα αυτό το πάθος για την νίκη. Ανδρομάχη, εσύ ήσουν η πέτρα του σκανδάλου. Εσύ ήσουν που ξεσήκωσες τους συμπαίκτες σου, τους αντιπάλους, άναψαν τα αίματα. Τελικά τι έγινε? Το μπαλόνι το έσκασες κανονικά, το στρίμωξες στην πισίνα ή έβαλες και λίγο χεράκι? Τι έγινε τελικά? Θα σας πω τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, αντί να κάνω push-ups, επειδή με βολεύει περισσότερο, έκανα σανίδα το σώμα μου και έβαζα τα χέρια μου έτσι. Δεν κρατούσα ουσιαστικά το μπαλόνι, απλά όπως έμπαινε εδώ ήταν κοντά οι αγκώνες. Οπότε αυτό ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή γινόταν ένα μπέρδεμα στο αν κρατούσα τελικά ή όχι το μπαλόνι. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να αντιδράσουν οι αντίπαλοι. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο αγαπημένο σημείο της ημέρας. Πρέπει η ομάδα του Αλέξανδρου να ψηφίσει και να αποφασίσει ποιος παίκτης δεν θα συμμετέχει στον τελικό της εβδομάδας. Αλέξανδρε, δυστυχώς πρέπει να κάνεις μία σύσκεψη με την ομάδα σου, να δεις και τι θέλουν οι συμπαίκτες σου, ποιον παίκτη δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον τελικό, αλλά να ξέρεις ότι η γνώμη των συμπαίκτων σου είναι απλά συμβουλευτική. Εσύ θα πάρεις την τελική απόφαση. Αυτό είναι στη δική σου κρίση. Να διευκρινίσουμε ότι ο Χάρης και η Νάταλη απουσιάζουν από το Beach Bar γιατί υπήρξε πολύ ένταση στο προηγούμενο παιχνίδι και έχουν κάτσει να χαλαρώσουν λίγο. Οπότε θα ψηφίσει η ομάδα τους και θα αποφασίσει και για εκείνους. Λοιπόν, Στέλλα, είχαμε κάνει μια συζήτηση με τα παιδιά πριν έρθει αυτή η ώρα, πάνω στο κιόσκι. Μιλήσαμε γι' αυτό, όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή. Επίσης, μας είπε και η Μιχαέλα ότι είχε κάποιο τραυματισμό και δεν ήταν καλά. Και αποφασίσαμε όλοι να βγει εκτός η Μιχαέλα. Ήταν κοινή απόφαση. Ήταν δηλαδή σίγουρα κοινή απόφαση. Δηλαδή, εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ μία απόφαση χωρίς να ρωτήσω τα παιδιά. Σίγουρα είμαι ο coach, είμαι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά δεν θα έκανα ποτέ κάτι μόνος μου. Είναι κάτι που έχει πει και η Μιχαέλα από πλευράς της. Ναι, το είπε και η Μιχαέλα. Συμφωνεί δηλαδή. Συμφωνεί, μπορείτε να την ρωτήσετε κιόλας αν δεν πιστεύω. Μιχαέλα, μας πες μας λίγο δύο λόγια γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω τραυματιστεί αρκετά και τα γόνατά μου έχω φάει πολύ. Αλλά νιώθω, το περισσότερο είναι ότι νιώθω λίγο μία μικροενόχληση στον αστράγαλό μου. Και επειδή φοβάμαι λίγο, επειδή είχα γενικό πρόβλημα με τον αστραγαλό μου, είπα στα παιδιά ότι προτιμώ να μην ρισκάρουμε στον τελικό. Δηλαδή, εντάξει, και αύριο θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Όμως ο τελικός που θα είναι πολύ κρίσιμος και για τις δύο ομάδες, προτιμώ, επειδή τα παιδιά είναι σε πιο καλή κατάσταση από μένα, να παίξουν αυτοί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Θα υποστηρίζει την ομάδα σου από τον πάγκο την Παρασκευή. Σίγουρα, ναι. Θα κάνω καλή. Κάπου εδώ, άλλη μια μέρα στο Σκάσε και Κολύμπα φτάνει στο τέλος της και βρίσκει την ομάδα του Αλέξανδρου να χάνει τη Μιχαέλα από τον τελικό. Και να υπενθυμίσουμε πως εχθές η ομάδα της Γογός έχασε την Ανδρομάχη από τον τελικό. Αύριο λοιπόν, μια νέα μέρα, ίδια ώρα, που αλλού, στο Σκάσε και Κολύμπα.